βίντεο, κύριε Οικονομία και κύριε Καμπουράκη, που δείχνουν τον κύριο Γιαννόπουλο. Αφού σου ξέρω το κόμμα καθορίζει αν είναι κάποιο μέλο του ΟΗΕ. Δεν μιλάει για το. Και τι είναι ο κύριο Γιαννόπουλο, δηλαδή. Νέα Δημοκρατία. Κύριε Χουντή, υπάρχει κάποια. Πάση περιπτώσει, μπορούν να μα απαντήσουν επί τη ουσία. Επί τη ουσία. Αφήστε αν ο κύριο Γιαννόπουλο ήταν, είναι, πώ είναι, τι είναι και τι δεν είναι. Εγώ σα λέω ότι εκφράζει τι απόψει του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η ουσία του πράγματο. Η ουσία του πράγματο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι η αξιωματική αντιπολίτευση τη χώρα. Ο κύριο Τσίπρα διεκδικεί την Προεδρία τη Ευρώπη. Και δεν έχουν μια καθαρή θέση να καταδικάσουν την τρομοκρατία. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι ένας αρχιτρομοκράτης καταδικασμένος που γράφει ένα βιβλίο είναι όλα εντάξει. Και είναι θρίλερ αυτό, αστυνομικό, και έχει και ιδεολογικά θέματα τα οποία είναι αποδεκτά και είναι πολιτικοί κρατούμενοι και να βγουν από τη φυλακή. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Όχι, αυτό δεν είπε ο ΣΥΡΙΖΑ να βγουν από τη φυλακή ποτέ. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πει ότι είναι πολιτικοί κρατούμενοι οι διάφοροι τη 17 Νοέμβρη. Και κάνουν αγώνα για να ελευθερωθούν. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Είναι πολιτικοί κρατούμενοι. Καταδικάστηκαν όχι γιατί σκοτώσανε ανθρώπους, κύριε Καμπουράκη. Καταδικάστηκαν επειδή είναι εντάξει να σκοτώνεις ανθρώπους άμα είναι λόγω πολιτικών πεποιθήσεων. Πρέπει να φύγουμε από αυτό, μία και καλή. Ξεκινά από το τελευταίο. Δεν θα φύγουμε. Και δεν θα φύγουμε όχι γιατί δεν έχουν δοθεί απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει η κυρία Σημακοπούλου και η Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε γύρεται ένα θέμα. Και ποια είναι η Νέα Δημοκρατία, λέω, και ποια είναι η κυρία Σημακοπούλου, όχι προσωπημένα, που κάθε τόσο θα ζητάει πιστοποιητικά ή θα κατανέμει πολιτικά ή θα κατατάσει τους πολίτες και τους πολιτικούς αντιπάλους. Δεύτερο, επειδή έχει ξαναγίνει αυτό και θα ξαναγίνει, γιατί προδίδει μια πανικόβλητη στάση της Νέας Δημοκρατίας, καθόλου ευρωπαϊκή θα έλεγα, αλλά ας το προσπεράσουμε, καθόλου ευρωπαϊκή, που θέλει να οικοδομήσει ένα φιλοευρωπαϊκό προφίλ, είναι επικίνδυνη όχι γιατί μέσα στην ήττα που διαφαίνεται μετέρχονται κάθε μέσο, αλλά είναι επικίνδυνη για το ότι θέλουν να βάλουν μέσα στο πολιτικό κλίμα ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα μέσα στην πολιτική σκηνή, αφού εν ολίγης με αυτά που μας λέει η κυρία Σημακοπούλου και η ανακοινώση βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, με αυτά που λέει, είπε και ο κύριος Βορύδης χτες στη Βουλή με αφορμή αυτό το θέμα, ουσιαστικά τι λένε και σε σχέση και με την δημόσια εικόνα ή τη διεθνή εικόνα, ότι η αντιπολίτευση, έτσι τα έφερε ο λαός, ενδεχομένως αύριο η κυβέρνηση, είναι ένα κόμμα που δεν τα έχει ξεκαθαρίσει τα θέματα με την τρομοκρατία. Αυτό λοιπόν σας λέω, αυτό λοιπόν σας λέω, ότι είναι επικίνδυνο και αυτή η επιμονή της Νέας Δημοκρατίας εκτός των άλλων δείχνει και επικίνδυνη για τη δημοκρατική αντιπαράθεση αλλίωση αυτού του κόμματος. Απαντήσεις έχουν δοθεί σε αυτά τα ζητήματα και επομένως δεν χρειάζεται συνέχεια να το λέμε μετατοπίζοντας και την ουσιαστική συζήτηση. Και το τελευταίο. Δείτε τι έγινε την προηγούμενη φορά. Απέδρασε ο Ξηρός και ο Μαζιώτης από τις φυλακές εν καιρό κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας και ξαναρχίσαμε πάλι το ίδιο. Και επειδή αφορμές πάντα θα δίδονται για αυτό το θέμα, γι' αυτό λέτε και αν δεν το καταλαβαίνω θα συνεχίζω. Έχετε κάποιο σχόλιο, κύριε Κουτσουκού? Τεχνητή πόλωση για να αποφύγουμε τη συζήτηση στα πολύ...